από την Ένωση Γονέων. Θα καλημερίσω τον κύριο Πολύδουρα Κουτσαφτάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, καλά εσείς? Σε ποια σημεία αντιδράτε εσείς ή σε ποια σημεία στέκεστε με επιφυλακτικότητα, κύριε Κουτσαφτάκη? Να πούμε καταρχήν ότι το ραντεβού είναι σήμερα 12 η ώρα σε όλες τις κεντρικές πλατείες των μεγάλων πόλεων. Mm-hmm. Όσον αφορά το Δήμο μας, είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Οι ίδιες κινητοποιήσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα, θέλοντας οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε ένα καινούριο ακόμα νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση με κλειστά σχολεία και κλειστά πανεπιστήμια. Δείγμα ότι φοβάται την αντίδραση και προσπαθεί νύχτα να περάσει κάθε αλλαγή. Τώρα έχουμε ένα καινούριο νομοθέτημα, μόνο γελώντας μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, το οποίο έρχεται εν μέσω της χρονιάς να ορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες θα περάσουν τα παιδιά της τρίτης λυθίου στα πανεπιστήμια. Ακόμα και αν ήταν θετικό ένα νομοσχέδιο, ο χρόνος που επιλέγει να το φέρει είναι τελείως άκερος, αφού τα παιδιά έχουν ξεκινήσει, η προσπάθειά τους είναι στη μέση και θεωρώ ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να παίζει με το μέλλον των παιδιών, αλλά να τους θέτει και νέα εμπόδια στο πώς αυτά θα περάσουν στο πανεπιστήμιο. Mm. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, φέτος για πρώτη χρονιά τα παιδιά έρχονται να αντιμετωπίσουν και ένα δεδαλώδε σύστημα συμπλήρωσης μηχανογραφικού, όπου θα βάζουν πολύ λιγότερες σχολές στο πρώτο μηχανογραφικό και στην ουσία από διαλογή και από ό,τι περισσεύει, αν υπάρχουν και νέες θέσεις, θα ξανασυμπληρώνουν μηχανογραφικά. Μια κατάσταση που το μόνο που εξυπηρετεί τελικά από ό,τι φαίνεται είναι το να πάνε τα παιδιά στα ιδιωτικά κολέγια, στο οποίο δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά ο μόνος όρος είναι να έχει ο γονιός να πληρώνει. Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν. Μηχανογραφικό, διπλό μηχανογραφικό και εισαγωγή ή επίσης μηχανογραφικό και για τα δημόσια ΙΕΚ. Αυτό είναι κάτι που σας ενοχλεί? Έχουν εντάξει μέσα σε αυτό το δεδαλώδες σύστημα συμπλήρωσης μηχανογραφικών ακόμα και τα δημόσια ΙΕΚ, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν εκτός. Άλλωστε τα ΙΕΚ από την ίδρυσή τους ήταν ένας φορέας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι τριτοβάθμιας. Άρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κλείσουν ακόμα και την οδό διαφυγής που είχαν κάποια παιδιά μέσω του ΙΕΚ, να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες και κάποιες πλέον γνώσεις για να βγουν σε αυτή την αγορά εργασίας που σας περιέγραψε και ο κύριος Βοριάς. Mm-hmm. Τώρα προσπαθούν όσο το δυνατόν λιγότερα παιδιά, σε συνδυασμό με τον νόμο που είχαν φέρει πέρυσι για τα ΕΠΑΛ, να βγαίνουν στην αγορά εργασίας με λιγότερα δικαιώματα και στην τελική το μόνο που θα μετράει είναι αν ο γονιός έχει την ικανότητα ή όχι να πληρώσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ένα ιδιωτικό κολέγιο, το οποίο αυτοί καταφέρανε πάλι με νόμο με κλειστά σχολεία να το εξισώσουν με τα δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Αυτό είναι πρώτη. Η επίθεση που γίνεται δεν είναι μεμονωμένη με ένα νόμο τώρα, αλλά πολύ στοχευμένα από πέρυσι που ξεκίνησε το lockdown, προσπαθούν νύχτα όταν εμείς είμαστε κλεισμένοι σπίτι για να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας, να περάσουμε κάθε αντιδραστικό νόμο ενάντια σε εμάς και στα παιδιά μας. Mm-hmm. Για να γνωρίζουν οι υπόλοιποι που σας ακούν αυτή την ώρα γονείς και να καταλάβουν γιατί αυτή η σημερινή κινητοποίηση. Κάνατε την πρώτη αφορά στο μηχανογραφικό. Λέτε όμως ότι διαφωνείτε επίσης σε ό,τι έχει να κάνει με το χρόνο φοίτησης. Λέτε ότι καταδικάζετε τη θεσμοθέτηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Φοιτητών. Λέτε ότι είσαστε αντίθετοι με τον καθορισμό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα τμήματα ως ποσοστό του μέσου όρου της επίδοσης των μαθητών σε κάθε κατεύθυνση. Δύο κουβέντες για το καθένα σας παρακαλώ. Θα σας το πω πολύ απλά. Έρχεται η κυβέρνηση μέσω καραντίνας και ενώ τα σχολεία είναι κλειστά και τα πανεπιστήμια επίσης, χωρίς να δαπανίσει ούτε ένα ευρώ, χωρίς να προσλάβει ούτε έναν επιπλέον εκπαιδευτικό, καμία καθαρίστρια, χωρίς να προσπαθήσει να ανοίξει τα σχολεία, γιατί ειλικρινά δεν προσπαθούν, περιμένουν απλά να πέσουν τα νούμερα για να ανοίξουν, και έχετε να προσλάβει αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια αντί για καθηγητές, έχετε να δείξει την πόρτα της εξόδου και μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων, η οποία απορρίφθηκε και στο παρελθόν από γονείς και μαθητές, ως κάτι πάλι σύγχρονο, κάτι που έχετε από το παρελθόν. Έτσι, δεν είναι δυνατόν ένα Υπουργείο, το μόνο πράγμα που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να μειώσει τον αριθμό των μαθητών, να μειώσει τον αριθμό των φοιτητών, γιατί αυτό κάνει με όλους αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σκεφτείτε ότι ένα παιδί που θα γράψει 8 δεν θα μπορέσει να περάσει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά αν πληρώσει ο γονιός μπορεί να γραφτεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να γίνει μέχρι και γιατρός, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει ούτε τη λογιστική, συγγνώμη που το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα. Έτσι, βλέπετε την αντίφαση ενός συστήματος που όποιος έχει και πληρώνει μπορεί να γίνει ό,τι θέλει, ενώ για όλους τους υπόλοιπους υπάρχουν μόνο περιορισμοί. Αυτή είναι η βασική ιδέα που προσπαθούν να υιοθετήσουν και ανάλογα με το πορτοφόλι του γονέα να είναι και το πόσο μακριά εκπαιδευτικά θα φτάσει ένα παιδί. Mm-hmm. Mm-hmm.
Είναι αυτό που λέτε, κύριε Κουτσαφτάκη, ότι ξέρετε, παλιά είχαμε ή προσπάθησαν να θεσπίσουν τα πράσινα και τα κόκκινα τμήματα και κοίταξε τώρα που τα βρίσκουμε μπροστά μας. Από μια κυβέρνηση η οποία έτσι και αλλιώς το έχει γράψει και στο πρόγραμμά της ότι είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και όχι των δημόσιων. Από μια προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή ώστε να φυνήνει όσο το δυνατόν το εργατικό προσωπικό, βλέπουμε πόσο συντονισμένη είναι η επίθεση να υποβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Έτσι. Και ένα παιδί το οποίο θα αποτύχει δυστυχώς με το σύστημα που αυτοί έχουν δημιουργήσει να περάσει σε ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί είναι πολύ καλά τα πανεπιστήμια μας, αν ο γονιός πληρώσει, εξ αποστάσεως μπορεί να πάρει μέχρι και διδακτορικό. Mm-hmm. Δεν είναι αντίφαση αυτό το πράγμα. Γιατί αυτός που αξίζει να μην προχωράει, γιατί αυτός που θέλει να μορφωθεί να μην μορφώνεται, αλλά να ισχύουν μονάχα όροι και κριτήρια ιδιωτικο- οικονομικά και κατά πόσο ο γονιός είναι σε θέση να πληρώσει. Δεν έχετε πιστέψει αυτό που είπα ενός διευκρίνηση σε εκείνο το σημείο τους αναφορικά με το να τελειώνουμε με τους αιώνιους φοιτητές, ότι ξέρετε όταν υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι σαφέστατα δεν θα υπάρχουν κριτήρια. Εσείς μάλλον επιφυλακτικοί είστε. Καταρχήν είναι ανέκδοτο, γιατί αυτοί που το λένε ήταν αιώνιοι φοιτητές. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε 10 χρόνια, οι υπόλοιποι υπουργοί έχουν κάνει 8 και 10 στα δημόσια πανεπιστήμια. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι ο αιώνιος όπως τον περιγράφουν φοιτητής, ο οποίος πιθανότατα είναι ένας εργαζόμενος, ο οποίος προσπαθεί κάθε χρόνο να περνάει 1-2 μαθήματα για να φτάσει πιο κοντά στο πτυχίο. Αν θέλανε να μην έχουν αιώνιους φοιτητές, θα έπρεπε να υπάρχουν εστίες ώστε να μην υπάρχει επιπλέον κόστος στην οικογένεια όταν το παιδί φεύγει να σπουδάσει. Άρα το παιδί να μην χρειάζεται να εργάζεται κατά τη διάρκεια της φοιτητικής του ζωής. Θα έπρεπε να υπήρχαν δωρεάν συγγράμματα που θα έρχονται στην ώρα τους. Με πολύ απλές κινήσεις θα μπορούσαμε να είχαμε μειώσει τους αιώνιους φοιτητές, και αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε σπουδάσει στα δημόσια πανεπιστήμια. Δυστυχώς όμως αυτοί το μόνο που κάνουν είναι να προσλαμβάνουν αστυνομικούς. Γιατί τα ίδια λεφτά δεν τα δίνανε για να βελτιώσουν τις συνθήκες στα πανεπιστήμια. Όλα αυτά τα οποία συζητάτε στην καθημερινότητά σας, όλα αυτά τα, για τα οποία παλεύετε εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα λοιπόν στους δρόμους, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, εκπαιδευτικοί, ενώσεις, ομοσπονδίες γονέων, παράλληλα με τους φοιτητές, όπως ακούσατε να σας λέω και εδώ στην Κρήτη, με φοιτητές τμήματων του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αντιδρούν με αυτό το νομοσχέδιο και από την άλλη αυτό που επιθυμούν είναι να ανοίξουν οι σχολές τους. Ένα τελευταίο για να σας αποχαιρετήσω. Και η εκπαιδευτική σήμερα μαζί μας 12 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Βλέπετε ότι σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα από όλες τις σκοπιές αντιδρούμε σε ένα νομοσχέδιο το μόνο που θέλει να κάνει είναι να βγάζει φθηνούς εργάτες, ανασφάλιστους εργάτες, όπως είπε και ο κύριος Βοριάς, οι οποίοι θα είναι εύκολα διαχειρίσιμοι. Εμείς παλεύουμε για το καλύτερο για τα παιδιά μας και παλεύουμε πάνω απ' όλα για την υγιεινή και την ασφάλειά τους, κάτι που το Υπουργείο και η κυβέρνηση έχουν ξεχάσει. Έχουν βρει συνοδοιπόρους στους Δήμους, προσπαθούν χωρίς ευρώ να μας πείσουν ότι ενδιαφέρονται για μας. Αν ενδιαφέρονται για μας, να προσλάβουν τώρα εκπαιδευτικούς, να προσλάβουν τώρα καθαρίστριες, να μειώσουν τα παιδιά ένα τμήμα, να εφαρμόσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε πραγματικό επίπεδο και όχι σε θεωρητικό, ώστε και εμείς και τα παιδιά μας να αισθανόμαστε ασφαλείς και να αισθανόμαστε και μια ελπίδα για το μέλλον τους. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.